Αναμνήσεις από τη δύσκολη εποχή της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1923 αναβίωσαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο. Αφορμή η επίσκεψη της Τουρκάλα συγγραφέως Γιασεμίνο Ζέκ, εγγονής ανταλλαγέντων, η οποία μοιράστηκε τα συναισθήματά της για εκείνη τη ζωφερή εποχή, αλλά και τις αβάσταχτες στιγμές που βίωσε η προγιαγιά της. Χωρίζαν με τους αδέρφους τους στη Θεσσαλονίκη. Και μετά δεν ήξερε αν ήρθαν στη Τουρκία ή έμειναν στην Ελλάδα. Δεν ήξεραν και την θυμάμαι πάντα πιο βαθιά μάτια και που κοιτάζουν από το παράθυρο στα μακριά και ήταν σκληρή και ησυχή για γυναίκα. Νομίζω δεν είναι δύσκολο, γιατί οι αναμνήσεις που ζούμε στη παιδική μας ηλικία είναι πάντα επηρεάζει όλη τη ζωή μας. Για μένα δεν πειράζει, είναι στην Ελλάδα, οι Έλληνες, Τούρκοι, γιατί έχουν τα ίδια συναισθήματα και πιστεύω ότι τα συναισθήματα δεν έχουν γλώσσα, δεν έχουν ταυτότητα, δεν έχουν θρησκείες. Επειδή το μάθημά μου είναι για την ανταλλαγή των πληθυσμών, για τη λογοτεχνία της ανταλλαγής των πληθυσμών, είπα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συνδέσουμε περισσότερο τις σχέσεις μας, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και να γνωρίσουν τα παιδιά μία κοπέλα από την άλλη μεριά του Αιγαίου. Το μυθιστόρημα «Δέσποινα μάτια μου» της κυρίας Οζέκ μιλά για μία μεικτή οικογένεια που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζωή της, επιστρέφοντας στην Τουρκία σε μία αφήγηση από τη ματιά ενός μικρού παιδιού που αδυνατεί να καταλάβει τους λόγους που τους οδηγούν σε αυτόν τον ξεριζωμό. Ήθελα να εξηγήσω από το βλέμμα του παιδιού, γιατί ρώτανε πολύ απλές και αληθινές ερωτήσεις, σαν εμείς δεν μπορούμε να ρωτήσουμε, αλλά αυτά μικροί μπορούν να κάνουν αυτό και μπορούμε να μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα από τα παιδιά. Η συγγραφέας μέσω αυτού του βιβλίου επιθυμεί να τιμήσει τους προγόνους της με το να περιγράψει στους Τούρκους αναγνώστες όσα έζησαν οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα πριν την ανταλλαγή και ταυτόχρονα να κρατήσει σφιχτά τις αναμνήσεις στιγμών που δεν γυρίζουν πίσω. Εγώ ήθελα να κάνω κάτι. Ξέρω δυστυχώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, αλλά μπορούμε να τους θυμόμαστε. Και γι' αυτό ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο, να τους θυμόμαστε και στις διώχτες.